Να προχωρήσουμε. Δεν ξέρω εγώ ποιο θα βάλουνε. Έκπληξη. Ο λαός ζητά αυτό. Σωτηρία με Δημήτρη μαζί. Πώς σας φαίνεται αυτό? Το βλέπουμε. Το βλέπουμε. Καλό σενάριο να γίνει μια ανατροπή εδώ πέρα. Πρέπει να σεβόμαστε το λαό, παιδιά. Πρέπει να σεβόμαστε το λαό. Το σοφάκι θέλω να δείτε έκφραση. Δήμο, θες να σηκωθώ, είπε εκείνη. Δεν με φοβίζει το να σηκωθεί. Το τι θα κάνει μετά με φοβίζει. Ναι, κοίτα, ναι, ναι. Μην σηκωθεί, Σοφία, και έρθει προς τη Σωτηρία. Εσύ το έχεις ακούσει αυτό, αυτή τη το ακούω, λαϊκή κραυγή. Ναι, πραγματικά λαϊκή κραυγή. Τι να σου πω τώρα, εκατοντάδες μηνύματα κάθε μέρα. Χωρίς υπερβολή, χωρίς υπερβολή. Δημήτρη Σωτηρία, Δημήτρη Σωτηρία μόνο, Σωτηρία Δημήτρης μόνο. Δίνουν πόνο, δεν είπα. Να ρωτήσω κάτι αυτό όμως, γιατί το λένε, δηλαδή τι βλέπουν γιατί δεν και έχω μπει ακόμα εγώ. Τι? Δεν έχω μπει ακόμα δεν εγώ. Δεν έχεις πει εσύ, αφενός, αφενός δεν έχεις πει εσύ. Αλλά γιατί το λένε αυτό? Δεν ξέρω πώς το βλέπουν από τη τηλεόραση, ίσως. Πώς να το βλέπουν από τη τηλεόραση δηλαδή? Θα πω εγώ. Βλέπουν δύο ωραία παιδιά και θέλουν να είναι μαζί. Αυτό. Τα πιο ωραία παιδιά. Δεν βλέπουν κάτι άλλο να συμβαίνει που δεν έχω πάρει καμπάρι. Μπορεί, επιφανώ και αυτό. Διαφορετικές γλώσσες μόνοι. Ναι, ναι. Τι να σου πω, δεν ξέρω, Κατερίνα. Εμένα μου στέλνουν απειλητικά μηνύματα. Στον ήσυχα. Α, στον ήσυχο. Η Σωτηρία μόνο. Εδώ μου στέλνουν και εμένα. Αφού κάνεις παρά με τη Σοφία, πες να αφήσει τον Δημήτρη για τη Σωτηρία. Στην Σωτηρία, μόνο το Θεό, εσύ φταίς. Δηλαδή έχει πάει και γύρω-γύρω. Εσύ φταίς. Και εσύ είχα για φίλο. Και σε εσένα στέλνουν τον Δημήτρη και τη Σωτηρία. Σε όλους στέλνουν για να τα φτιάξει η Σωτηρία με τον Δημήτρη. Εμένα δεν μου στέλνουν. Εσένα δεν θα διαβάσει τον Δημήτρη. Παίρνω μηνυματάκια μέσα-μέσα. Σωτηρία, εσένα τι σου λένε? Σκοτώνες. Σε παρακαλώ, μπες τώρα. Είχαν βάσει ένα τέτοιο, λέω, εγώ δεν μπαίνω ανάμεσα σε σχέσεις. Και λέει, όχι, δεν είναι, τώρα είναι αρχή, μπες τώρα, αυτή μπήκε ανάμεσά σας. Διεκδίκησέ τον και τέτοια τώρα, έτσι. Διεκδίκησέ τον και λέω, εγώ θα διεκδικήσω. Ας κάνω Δημητράκης. Ο Δημητράκης. Α, Δημητράκης. Α, πουτώ, Δημητράκη μου. Ο Μητσάρας. Ο Δημήτρης. Ο Τσόσμος. Το και Δημήτρης, παιδί μου. Δημήτρης. Ο Δημήτραρος. Δηλαδή τώρα, κοίταξε να δεις, εγώ ήθελα λίγο να το πάμε χιουμοριστικά, αλλά δεν γίνεται. Δηλαδή, αν ας πούμε ο Δημήτρης, πες ότι κάτι συμβαίνει και σε διεκδικήσει, εσύ θα ανταποκριθείς στο Δημήτρη? Κοίτα, δεύτερη επιλογή δεν γίνομαι. Θεωρητικό του καλεσμό. Το έχω πει. Δεύτερη επιλογή δεν άρα, είμαι για κανέναν. Άρα άλλος δεν θα έκανες όχι, κάτι. Όχι, ας κάτσει εκεί που είναι. Εντάξει, μπορεί να γίνει τρίτη επιλογή όμως, δεν το σκέφτεσαι. Oh, εκεί αλλάζει το πράγμα. Γι' αυτό σου λέω. Πες λίγο στο mood. Και η Σοφία δίπλα έχει δύσπνοια αυτή τη στιγμή. Το σοφάκι θέλω να δω, δεν έχω λίγο. Είναι το make-up, έτσι όντως έχει πανιάσει, γιατί σε βλέπω... Όχι, καλά είναι. Όχι, καλά είμαι. Απλά το ζούμε εμείς πάρα πολύ καιρό αυτό. Και είναι σε φάση... Όντως από το πρώτο επεισόδιο. Ειδικά στο TikTok. Από το πρώτο επεισόδιο. Ναι. Και είμαι... Είναι λίγο αστείο, γιατί εγώ με τη Σωτηρία τα πάω τέλεια. Δηλαδή δεν έχουμε θέματα. Είμαστε πολύ cool με αυτό. Έχουμε κάνει και TikTok μαζί γι' αυτό. Όντως. Ναι, ναι. Ναι, έχουμε δηλαδή... κάνει ένα παράσταση που τη τραβάω τα μάλια, της λέω, μου τον πήρες. Αυτό το έχετε αναβάσει. Α, ναι, το έχετε αναβάσει. Ναι, καρδιά μου. Καρδιά μου, αλήθεια. Θα ανέβει, είναι στα πλάνα. Εντάξει, έχουν φτιάξει ένα TikTok, το οποίο θα γίνει ο γενές, όπως λέει ο μεγάλος πρόεδρος. Εμείς δεν χρησιμοποιούμε τη λέξη viral. Υιογενές. Εμπνευστήκαμε επειδή κάποια στιγμή μιλούσαμε για τον καθηγητή τον Παμπινιώτη που ήταν ο πρώτος που ερμήνευσε τη λέξη διαδίκτυο αντί για ίντερνετ. Ναι. Οπότε λέμε και εμείς αντί για viral να λέμε υιογενές. Καλό. Το εγκρίνεις. Πρόεδρος. Καταπληκτικό. Υιογενές, όντως. Ως πρόεδρος, πιστεύεις ότι θα πρέπει να ακούσουν τα παιδιά τη βούληση του λαού ή να προχωρήσουν, νομίζω επιβάλλεται. Επιβάλλεται να ακούσουμε τη βούληση του λαού. Άρα, Σοφία, όπως καταλαβαίνεις, χαιρέτα τον. Τώρα μπορείς να βάλεις ακόμα τα χεράκια εδώ πέρα πάνω. Μετά θα πρέπει να γίνει μια τράμπα, μια αλλαγή. Θα έρθεις να κάτσεις εσύ εδώ πέρα δίπλα μου, που και δεν έρχεσαι και συχνά και συνέχεια Σωτηρία κάθεται εδώ. Να πάει η Σωτηρία εκεί. Δεν ξέρω πώς θα αντιδράσω τώρα με αυτό. Δηλαδή, μου φαίνεται αστείο.